Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε και τους δύο συναδέλφους για τις πολύ ωραίες παρουσιάσεις τους. Κάποια λίγα σχόλια που ήθελα να κάνω με αφορμή αυτά που ακούστηκαν, να μείνω σε αυτό που είπε ο κύριος Χιλάς στην αρχή, ότι δεν μιλάμε μόνο για στατικούς όγκους, πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε και για χωρητικότητες που είναι το άθροισμα των όγκων και να μην μένουμε μόνο στη λέξη όγκος. Να θυμίσω ότι πέρα από τη σπυρομέτρηση, η οποία ουσιαστικά μετράει ροή και όχι όγκους, αυτό που θέλουμε με τους στατικούς όγκους είναι να μετρήσουμε ό,τι δεν μπορεί να βγει από το θώρακα, ό,τι δεν μπορούμε να το μετρήσουμε με τη σπυρομέτρηση, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στην καθημέρα πράξη. Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους για τη μέτρηση της FRC, ουσιαστικά, μάλλον η μέθοδος αραιώσεως του ηλίου είναι πιο ακριβής από αυτή του αζότου, αλλά όταν λίγες πνεονολογικές κλινικές έχουμε την πολυτέλεια να διαθέτουμε εργαστήριο, είναι καλό να αξιοποιούμε ό,τι ο καθένας έχει στα χέρια του, όποια μέθοδο και αν έχει, και συγκριτικά με αυτή να παίρνει πληροφορίες στους ασθενείς. Ένα πρόβλημα με το εργαστήριο είναι ότι δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες και ευρέως αποδεκτές φυσιολογικές τιμές για μεγάλο εύρος ηλικίας, ύψους, φύλου, εθνότητος. Οπότε, πολλές φορές, όταν έχουμε πολλές παραμέτρους που θέλουμε να ελέγξουμε, μπορεί να χρησιμοποιούμε προβλεπόμενες τιμές από διαφορετικές εξισώσεις και διαφορετικούς συγγραφείς. Και αυτός είναι και ένας λόγος που θα πρέπει να μην αλλάζουμε εργαστήριο όταν θέλουμε να ελέγξουμε έναν ασθενή. Θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος στο ίδιο εργαστήριο ή δυνατόν και στο ίδιο μηχάνημα και να ελέγχουμε τις μεταβολές από μέτρηση σε μέτρηση και να μην μένουμε μόνο σε μια απόλυτη μέτρηση με βάση κάποιες προβλεπόμενες. Σε ό,τι αφορά τη διαχειτική ικανότητα, η κλασική μέθοδος των 10 δευτερολέπτων είναι πολύ εύκολη. Οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή για 10 δευτερόλεπτα. Προφανώς, η χρήση των στατικών όγκων και χωρητικοτήτων και της διαχύσεως έχει πιο πολύ αξία στα περιοριστικά σύνδρομα και στις διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες. Λίγες φορές μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε σε ένα μεικτό σύνδρομο αν υπερέχει το περιοριστικό ή το αποφρακτικό στοιχείο. Επίσης, ό,τι αφορά τη διαχειτική ικανότητα, κλασική περίπτωση αποφρακτικής νόσου που μας βοηθάει να μας δείξει ότι υπάρχει αυτή, είναι η χαμηλή όταν μιλάμε για εμφύσιμα. Να μην ξεχνάμε, όταν θέλουμε να μετρήσουμε διαχειτική ικανότητα, να έχουμε υπόψη μας τον αιματοκρίτη για την πολυερυθρεμία ή την ανεμία που ψευδώς αυξάνει ή μειώνει αντιστοίχως την μέτρησή μας. Και σε ό,τι αφορά την πληθυσμογραφία, για την οποία γίνεται πολλής λόγος και είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος που τον έχουν αντιγράψει και οι Αγγλοσάξονες, είναι μια εξέταση η οποία απαιτεί εξοπλισμό και δεν είναι μόνο αυτός ο θάλαμος που βλέπουμε, απαιτεί πολύ καλή συνεργασία με τον ασθενή. Αυτό το περιβόητο πάντινγκ που λέει η βιβλιογραφία, που είναι αυτό το λαχάνιασμα, δεν είναι πάντοτε εύκολο να το πετύχει ο ασθενής και πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε στην πράξη και πολλές φορές απορρίπτουμε εντός εισαγωγικών ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να συνεργαστούν είτε λόγω ηλικίας είτε βαρύτητας νόσου. Και αυτό το καταλαβαίνει κανείς όταν κάνει την εξέταση ο ίδιος μέχρι να καταλάβει τι ζητάμε από τον ασθενή. Δεν είναι κάτι απαγορευτικό, αλλά θέλει πολύ καλή συνεργασία. Έχει συγκεκριμένο αριθμό αναπνοών και συγκεκριμένο βάθος αναπνοών για να πετύχει αυτές τις καμπύλες που έδειχνε και η κυρία Κυπουρού στις αντιστάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των αντιστάσεων, πρέπει να θυμόμαστε όταν διαβάζουμε κάποιες μελέτες ή κάποια πορίσματα ότι οι μονάδες δεν είναι ίδιες. Συνήθως μιλάμε για εκατοστά νερού αναλύτρο ένα δευτερόλεπτο, αλλά μπορεί να δούμε και κιλοπασκάλ που υπάρχει μια διαφορά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το 1 εκατοστό νερού αντιστοιχεί σε 0,01 κιλοπασκάλ. Καλό είναι να βλέπουμε σε τι μέτρηση έχει γίνει, σε τι μονάδες έχει γίνει η μέτρηση. Η μέθοδος διακοπής της ροής είναι πολύ απλή και υπάρχει μηχάνημα για να το προμηθευτεί κάποιος στο ιατρείο του. Δεν ξέρω την τιμή ακριβώς, αλλά δεν θεωρείται, όπως είπε και η κυρία Κυπουρού, και πιο ακριβής. Θέλει να ελέγχει κανείς τον ασθενή ξανά στο ίδιο μηχάνημα και από εκεί να παίρνει συμπεράσματα. Η ταλαντοσυμμετρία είναι μια μέθοδος που μας είναι πολύ οικία στο δικό μας εργαστήριο, είναι πάρα πολύ εύκολη. Έχει δύσκολη ερμηνεία στην παθοφυσιολογία της, αλλά είναι μια μέθοδος την οποία μπορούν να εκτελέσουν οι πάντες και γι' αυτό θα δείτε ότι είναι πολύ διαδεδομένη στα παιδιά.
Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι είναι μια μέθοδος η οποία θέλει ερμηνεία με βάση την παθοφυσιολογία, με το σκεπτικό ότι άλλο πράγμα η σπυρομέτρηση που γίνεται σε δυναμική εκπνοή και άλλο η μέθοδος διακοπής ροής ή ταλαντοσυμμετρία που γίνεται σε ήρεμη αναπνοή. Μπορεί να δει κανείς τελείως διαφορετικά αποτελέσματα, να δει μια παθολογική σπυρομέτρηση σε κάποιο βαθμό με φυσιολογική ταλαντοσυμμετρία. Ακριβώς γιατί δεν γίνεται με τις ίδιες συνθήκες. Η πληθυσμογραφία επίσης έχει τα προβλήματα που αναφέραμε πριν, αυτό το λαχάνιασμα, το πάντινγκ, που δεν μπορούν να το πετύχουν περισσότεροι ασθενείς, αν και είναι όντως το gold standard. Και εδώ υπάρχουν προβλήματα και στις αντιστάσεις με τις φυσιολογικές τιμές, ακόμα και στην ταλαντοσυμμετρία δεν υπάρχει ομοφωνία. Ποιο είναι το όριο για να πει κανείς ότι υπάρχουν αυξημένες αντιστάσεις, ειδικά με τους μικρούς αραγωγούς. Οπότε πολλές φορές μπορεί και να υπάρχει υπερδιάγνωση αν πάρει κανείς χαμηλό όριο ή το αντίθετο αν πάρει ψηλό. Και για να μην μακρηγορώ, επειδή αναφέρθηκε και στην αρχή των ομιλιών, θεωρώ ότι το εργαστήριο αναπνευστικής λειτουργίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ειδικότητός μας. Πρέπει να είμαστε ευτυχείς που έχει έρθει στα χέρια μας εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι θα έπρεπε στην ειδικότητα όλοι οι συνάδελφοι, όταν περνάμε από τις κλινικές, να περνάμε υποχρεωτικά από εργαστήριο αναπνευστικής λειτουργίας. Όχι τόσο για να το μάθουμε, γιατί θέλει πολλή δουλειά να ασχοληθεί κανείς με αυτό, όσο να καταλάβουμε τι είναι αυτά που διαβάζουμε στην πράξη. Αφενός και αφετέρου, όταν αύριο μεθαύριο θα θελήσουμε να ζητήσουμε μια εξέταση, να ξέρουμε σε ποιον να τη ζητήσουμε και αν έχει νόημα να τη ζητήσουμε. Και όχι απλώς να διαβάζουμε πράγματα τα οποία μας φαίνονται τελείως θεωρητικά και απόμακρα. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που αναφέρθηκε με τη βροχοσκόπηση, όπου και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση. Ασχέτως αν αύριο μεθαύριο κανείς δεν θα κάνει βροχοσκόπηση, δεν θέλει να ασχοληθεί ή δεν θα ασχοληθεί με εργαστήριο, αλλά πρέπει να ξέρει τι είναι αυτή η εξέταση, πώς γίνεται και αν μπορεί να γίνει στον ασθενή στον οποίο θέλει να τη ζητήσει. Κύριε Πρόεδρε, αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, τα οποία είναι απολύτως χρήσιμα. Θα ήθελα εγώ να σας πω να μην ξεχνάμε από τον έλεγχο ρουτίνας τους αναπνευστικούς μύες. Είναι καθοριστικό να περιλαμβάνονται στον έλεγχο ρουτίνας. Και είναι, ας πούμε, υπάρχουν και απλές εξετάσεις, δεν είναι όλες δύσκολες. Δεν χρειάζονται μπαλόνια, το PIMAX και το PIMAX είναι πολύ χρήσιμες. Όπως επίσης και τα αέρια αίματος για να έχουμε μια δυνατότητα να ερμηνεύσουμε με σωστό τρόπο το λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής. Επίσης, ήθελα να πω το εξής, ότι για τις αντιστάσεις είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα, διότι κάθε μέθοδος μετράει διαφορετικά πράγματα. Άλλα μετράνε αντιστάσεις αραγωγών, η ταλαντοσυμμετρία μετράει και το θωρακικό τοίχωμα και το πνεύμονα, υπάρχει η αντίσταση του πνεύμονα, αντίσταση των αραγωγών. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια μέθοδο θα ακολουθήσουμε. Ένα ερώτημα που μου κάνουν συνήθως είναι, και για τους ατικούς όγκους, ποιο μηχάνημα να πάρουμε. Εάν, ας πούμε, θέλετε να έχουμε τη δυνατότητα και όλοι έχουμε τη δυνατότητα ίσως να πάρουμε μόνο ένα μηχάνημα, θα συνιστούσα, όπως και οι ειδικοί που έχουν συζητήσει το θέμα, να πάρουμε τον πληθυσμογράφο. Αν και αυτός έχει μειονεκτήματα, όπως τα είπατε εσείς πολύ καθαρά, όμως αυτή είναι η εξέταση που δίνει τις περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, όταν εξετάζουμε, όπως είπατε, να χρησιμοποιήσουμε τις φυσιολογικές τιμές για το κάθε εργαστήριο ή για την κάθε περιοχή, θα πρέπει ίσως πριν εμείς ξεκινήσουμε να στήσουμε ένα εργαστήριο, να μετρήσουμε τιμές σε φυσιολογικούς ανθρώπους της περιοχής μας και να δούμε 20 ανθρώπους, 30 ανθρώπους και να δούμε σε ποιες από τις φυσιολογικές τιμές τις καθιερωμένες, τις γνωστές, ταιριάζουν οι τιμές που έχουμε μετρήσει στο μικρό μας πληθυσμό. Και επίσης, κάθε φορά που κάνουμε συγκρίσεις για ένα μέγεθος, θα πρέπει να δούμε αν έχουν γίνει με το ίδιο όργανο. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε φυσιολογικές τιμές που έχουν γίνει με πληθυσμογράφο ή με στατικούς όγκους, με ήλιο. Δηλαδή, πρέπει όταν συγκρίνουμε φυσιολογικές τιμές και τις χρησιμοποιούμε, να είναι με το ίδιο όργανο το οποίο χρησιμοποιούμε και εμείς στο εργαστήριο μας. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Τζανάκη. Έχετε να μας καθίσετε για τις εξαιρετικές ομιλίες και τις επεξηγήσεις του Κώστα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Θα ήθελα να παρεμέσω τους νέους συναδέλφους να
εμπλουτίσουν τα ιατρία τους με πιο λεπτομεριακές εκστάσεις, να ξεφύγουμε λίγο από εκείνο το απλό σπυρόμετρο που το έχει τώρα ο καθένας, ακόμη και μη πνευμονολόγος, και να δείξουμε ότι οι λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων δεν είναι μια απλή ζωτική χωρητικότητα και μια FEV1, αλλά είναι κάτι επιπλέον, κάτι σπουδαιότερο, και αυτό θα μας ξεχωρίσει και από τις άλλες ειδικότητες. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, εσύ που είσαι επιδημιολόγος, ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή πολλές από τις παραμέτρους που βγάζουμε δεν έχουν πάντα κανονική κατανομή, ας πούμε στις αντιστάσεις, δεν έχουν κανονική κατανομή. Οπότε δεν μπορείς να συγκρίνεις είτε τον ίδιο άρρωστο πρώτα και μετά κάποια παρέμβαση ή διαφορετικές ομάδες αρρώστων. Αυτό είναι καλύτερα να χρησιμοποιείς μη παραμετρικές στατιστικές μεθόδους για να κάνεις τη σύγκριση. Πρέπει να το προσέχουμε αυτό όταν ερμηνεύουμε τα αποτελέσματα σε μεγάλες ομάδες. Σε αυτό έχεις δίκιο, ειδικά όταν πρόκειται για ερευνητικές μεθοδολογίες. Τώρα, για την καθημερινή κλινική ρουτίνα, καλό θα είναι πραγματικά να είμαστε λίγο προσεκτικοί στην χρήση, το είπατε πάρα πολύ σωστά, εξισώσεων αναφοράς. Εμείς στο δικό μας το εργαστήριο εδώ κάτω έχουμε ένα Excel στο οποίο έχουμε βάλει πάνω από 20 εξισώσεις αναφοράς και σε πολύ έτσι ειδικές περιπτώσεις που έχουν μια δυσκολία ή borderline τιμές και λοιπά, καταφεύγουμε σε διάφορες εξισώσεις για να μορφώσουμε γνώμη. Δεν είναι δύσκολο και αυτό να γίνει, να έχουμε τις εξισώσεις όλες κάπου και να τις εάν μας έρθει από μια μέτρηση από κάπου, να μπορούμε να βγάλουμε ένα predicted μόνοι μας στην εξίσωση αναφοράς που εμείς νομίζουμε ότι ταιριάζει και έτσι να συγκρίνουμε τα δεδομένα μας. Μπορεί να μην είναι η ρουτίνα η καθημερινή αυτό, αλλά σε κάποιες εξειδικευμένες και άκρως οριακές καταστάσεις μπορεί να βοηθήσει. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστώ όλους σας. Νομίζω πρέπει να εκπαιδευτούμε στις λειτουργίες εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικές για την ειδικότητα. Και εγώ θέλω να πω λίγο την εμπειρία μου. Όταν μου έρχονται εξετάσεις από άλλα εργαστήρια ή από άλλους γιατρούς, με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί σωστά σε μεγάλο αριθμό. Και ας πούμε, οι λειτουργίες εξετάσεις είναι κάτι το αντίστοιχο με το καρδιογράφημα που έχει ο καρδιολόγος. Αδυνατό να σκεφτώ ότι μπορεί να υπάρχει ένας καρδιολόγος που να μην ξέρει να διαβάζει καρδιογράφημα, τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι αρκετοί πνευμονολόγοι δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τις εξετάσεις, τις λειτουργικές. Γι' αυτό παρακαλώ να εντείνουμε την εκπαίδευσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι σε αυτό, κύριε καθηγητά. Να προσθέσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να γνωρίζουμε και να ξέρουμε πολύ καλά τις λειτουργικές δοκιμασίες και ταυτόχρονα να γνωρίζουμε καλά, να καταλάβουμε μια διαταραχή της οξοβασικής ισορροπίας. Πρέπει να παίρνουμε αέρα αρτηριακού αίματος, να υπολογίζουμε και την κύψελο-αρτηριακή διαφορά οξυγόνου. Όλα αυτά πράγματι μας διαφοροποιούν, αλλά συνολικά έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για τον ασθενή μας. Ευχαριστώ όλους σας για την προσοχή σας. Υπάρχει καμιά ερώτηση ακόμη. Ο κύριος... Έλα, Βλάση. Καλώς όρισες. Το 48 είναι αρκετά κάτω και ο άρρωστος, και να αναρωτιόμαστε τι θα κάνουμε τώρα με την κορτιζόνη. Πρέπει να το έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη, πρέπει να επιμένουμε να γίνεται στο ίδιο εργαστήριο ιδιαίτερα η διάχυση. Πρέπει να ρωτάμε τον ασθενή κλινικά πώς είναι και συμπληρωματικά η δοκιμασία βάδης των 6 λεπτών θα μπορούσε να το συμπληρώσει αυτό. Δηλαδή, όταν δούμε μια μεγάλη μείωση της διάχυσης, αλλά ο ασθενής δεν έχει κανένα πρόβλημα, η αξονική είναι καλή και η δοκιμασία βάδης 6 λεπτών είναι το ίδιο καλή, θα πρέπει να ξαναδούμε την πιθανότητα να επαναλάβουμε τη διάχυση και να μην τροποποιούμε την κορτιζόνη με μόνο τη διάχυση, ιδιαίτερα αν έχει γίνει σε διαφορετικό εργαστήριο. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ.